better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Καταρχήν, σήμερα έχω μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί βρίσκομαι δίπλα σε έναν πάρα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο. Βρισκόμαστε στο Ιωάννας Μπαϊτσολομίτη, έναν γευστικό πολυχώρο, θα τον πω εγώ, κυρία Ιωάννα, εδώ στη Βουλιαγμένη. Ναι. Καλώς ήρθαμε. Καλώς σας βρήκα στο χώρο μου. Μας ανοίξατε την κουζίνα σας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να είστε καλά, καλώς ορίσατε. Να ευχηθούμε και σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά για τις ημέρες που έρχονται. Εννοείται. Να περάσετε όλοι καλά με όλες τις δυσκολίες που έχουμε. Και καλώς ορίσατε και εσείς στο Ιωάννας που θα μας δείτε σήμερα. Πριν μας δείξετε αυτό το φανταστικό πιάτο που ετοιμάζουμε, πείτε μου λίγο για αυτό το καινούριο γευστικό πολυχώρο εδώ. Είναι καινούριο project για σας, έτσι? Είναι κάτι που το ήθελα όλη μου τη ζωή. Ίσως επειδή είχα κουραστεί από τη δουλειά μου στα εστιατόρια, γιατί πάντα ήμουν άνθρωπος του εστιατορίου, του αλακάρτ. Μου άρεσε όμως και το ψωμί. Αγαπούσα πάρα πολύ το παρασκευάσμα και ήταν ένα όνειρο ζωής. Εδώ αυτός ο γευστικός πολυχώρος στη Βουλιαγμένης, που πρόκειται να εξελιχθεί και σε λίγο καιρό, θα τα πούμε και αυτά και σε άλλη στιγμή. Είναι ένα μέρος που πραγματικά έρχεσαι από το που μπορείς να έρθει το πρωί μέχρι το βράδυ να γευτείς από τον καφέ σου, το ψωμί σου, την τυρόπιτά σου, τα μικρά έτσι ωραία μας ορεκτικά και δέσματα, και να φας και το μεσημέρι, έτσι, γιατί έχετε πάρα πολύ ωραίο μαγειρευτό φαγητό. Ναι, δεν θα μπορούσα να λείπει γιατί είμαι μάγειρας. Όλα μου αρέσουν, αλλά δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι χωρίς φαγητό. Και γλυκό φυσικά μετά, γιατί έφαγα και γλυκό. Πάρα πολύ ωραίο γλυκό, θα σας τα πω. Πολλά αυτό, παρασκευάσματα, ψωμάκι, ωραίο ψωμί. Απλό, οικονομικό, αλλά ένα ψωμάκι που μπορεί να το κρατήσετε 2 και 3 μέρες. Αυτό ιδιαίτερο πήγα να πω, γιατί εγώ που πήρα την προηγούμενη φορά, μου κράτησε πολύ και είναι και διαφορετικό, είναι σαν να το φτιάξαμε στο σπίτι μας. Ό,τι φτιάχνω είναι σαν να το φτιάχνω στο σπίτι μου. Είναι σαν να το φτιάχνω για την οικογένειά μου. Και αυτό και πετυχαίνει. Κυρία Ιωάννα μου, τι θα φτιάξουμε σήμερα που περιμένουμε ανυπομονησία? Σήμερα λοιπόν θα σας κάνω ένα πολύ εύκολο πιάτο και πολύ γιορταστικό. Θα κάνουμε ψαρονέφρυ γεμιστό με αποξηραμένα φρούτα. Λοιπόν, εν ώψη γιορτών, το φρούτο, το κονιάκ, το κρασί, τα γλυκά γενικά, τα γλυκά φρούτα ή το γλυκό κρασί είναι στην τιμητική τους. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν σκέφτηκα, επειδή είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους μας, εάν δεν θέλετε να το κάνετε με ψαρονέφρυ, θα το κάνετε με φιλέτο κοτόπουλο. Θα πούμε τα υλικά μας. Ωραία. Λοιπόν, για 4 άτομα θέλουμε 4 μέτρα ψαρονέφρυ ή μεγάλα. Αν θέλετε να φάτε πολύ, πάρτε μεγάλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε λάδι, θα χρειαστούμε τα αποξηραμένα φρούτα. Έχουμε βερικοκό αποξηραμένο, δαμάσκινο και χουρμά. Μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλο φρούτο θέλετε εσείς. Ψινόμηλο. Έχουμε μέλι ή καστανή ζάχαρη, αν θέλετε. Έχουμε κανέλα και γαρίφαλο. Κονιάκ. Αλάτι πιπέρι και ζωμό κότας ή ζωμό ποδινού, αυτό εξαρτάται από τη δική σας. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Στο μήλο, αυτό που έχουμε βάλει το ξινόμηλο, μπορούμε να βάλουμε και κόκκινο μήλο ή το ξινόμηλο? Ό,τι μήλο, απλώς το ξινόμηλο γιατί το βάζουμε. Αργεί να λιώσει, επειδή είναι σκληρό. Το κόκκινο είναι πιο μαλακό. Μετά, επειδή έχει αυτή την ξινίλα, τη γλυκόξινη γεύση, είναι περισσότερο ταιριάζει στα φαγητά μας. Λοιπόν, εγώ θα ανάψω να ζεσταίνεται το μάτι μας. Παίρνουμε λοιπόν το ψαρονέφρυ, το σκουπίζουμε. Δεν το καθάρισα γιατί και αυτό το κρεατάκι θα σας χρειαστεί, για το σπίτι το κάνετε. Λοιπόν. Και θα σας δείξω τον τρόπο πώς θα τα ανοίξετε. Δεν θα τα ανοίξετε με μαχαίρι, σας έχω ένα πιο εύκολο τρόπο. Βάζετε το δαχτυλάκι σας μέσα, είναι πάρα πολύ μαλακό κρέας. Και το σπρώχνετε. And you know, όπως βλέπετε, έκανα μια αρκετά μεγάλη τρύπα με τα δάχτυλά μου. Αν σας ξεφύγει και σας τρυπήσει εδώ, με μια οδοντογλυφίδα το πιάνετε. Παίρνουμε τα φρούτα μας που τα έχουμε ψιλοκόψει. Αν θέλετε, τα μουλιάζετε από το βράδυ σε κονιάκ. Και αυτό για να φουσκώσουν τα φρούτα. Και βάζουμε μέσα τα φρούτα μας. Τόσο απλό και εύκολο. Παίρνουμε λοιπόν μια οδοντογλυφίδα και το κλείνουμε όπως ράβουμε. Τέλεια.
Στη συνέχεια κάνουμε το εξής. Βάζουμε λάδι, αλλά να βγάλω αυτά τα γάντια, γιατί θα πάμε τώρα στη συνέχεια του πιάτου. Βάζουμε λάδι, αλλά θέλουμε να κάψει πάρα πολύ το λάδι μας, για να μπορεί να κάνει κρούστα και να κάνουμε ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Γρήγορα. Αυτό θα μας δώσει και τη γεύση στο πιάτο μας. Λοιπόν, βάζουμε λάδι. My daddy sees me peeking from my door, but he pretends he's Santa anyway. Every year he flabarume me cognac. For now, I don't believe in Santa or his sleigh. No way. Θα ρίξουμε το ζωμό μας και θα κρατήσουμε λίγο για να μας χρειαστεί για το κομπλάου. And then all of a sudden, through my window I could see Santa Claus was flying by and smiling at me. Θα σκεπάσουμε το φαγητό μας σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά. Στα 10 λοιπόν λεπτά που θα τελειώνει το φαγητό μας, θέλουμε άλλα 10 για βράσιμο, θα προσθέσουμε τα μήλα μας. Τότε θα βράσουμε άλλα 10 λεπτά και είμαστε έτοιμοι. Είναι σίγουρο ότι θα το φτιάξουμε. Ναι. Πάρα και θα το δείτε και θα το κόψουμε και θα δείτε και πόσο ωραίο είναι μέσα. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να βράσει. Τα φρούτα δεν θέλουμε να λιώσουν. Φροντίστε να τα βάλετε στα 4 με 5 λεπτά το πολύ. Λοιπόν, εδώ έχουμε κομφλάουρ, μία κουταλιά της σούπας, δύο, αναλόγως πόσο δεμένο το θέλετε. Εδώ έχω κρατήσει ζωμό ή νερό, αν δεν θέλετε να βάλετε ζωμό. Λοιπόν, τελείωσε το φαγητό μας. Αυτό ήταν όσο κρατάει αυτή η εκπομπή. Μυρίζει καταπληκτικά. Εδώ έχουμε το ψαρονέφρι μας. Εδώ είναι η οδοντογλυφίδα. Καλό είναι να μην τη βγάλετε αμέσως. Κρατήστε το λίγη ώρα. Καταρχήν δεν θα το κόψετε αμέσως. Θα το κρατήσετε, θα το σερβίρετε 4-5 λεπτά στο τηγάνι σας και μετά θα το σερβίρετε. Βάζουμε το ψαρονέφρι μας εδώ. Έχουμε κάνει και το σχετικό ντεκόρ. Αυτό θα το βάλουμε εδώ να το κόψουμε για να το δείτε. Βλέπετε τα μιλαράκια μας. Σαν πατατούλες είναι. Σαν πατατούλες. Μαλάκωσαν, δεν θέλουν περισσότερο βράσιμο. Ναι. 4 λεπτά και πολύ σας είπα. Λιγότερο βράσιμο. Αν έχετε κόκκινο μήλο, ακόμη λιγότερο. Γιατί μαλακό, είναι μαλακό. Λοιπόν, αυτή είναι η γαρνιτούρα μας. Θα πάρουμε τη σαλτσούλα μας και θα βάλουμε γύρω-γύρω στο πιάτο μας. Αυτό είναι το πιάτο μας, ένα ωραίο εορταστικό πιάτο. Μυρίζει γεμάτο αρώματα. Καταπληκτικά. Και θα σας δείξω εγώ τώρα, έτσι κι αλλιώς φοράω γάντι, θα σας δείξω πώς είναι μέσα το ψαρονέφρι. Μην ξεχάσετε τις οντογλυφίδες. Που μας είχε κοπεί γι' αυτό. Αυτό είναι. Είναι ζουμερό, ωραίο, το βλέπετε. Και είναι γεμάτο χρώματα, δηλαδή μέσα είναι σαν μοσαϊκό. Και μετά θα το φάτε εσείς αυτό. Έχουμε και τα τυχερά μας. Λοιπόν, θα βάλουμε τη σαλτσούλα μας, αν θέλετε να το παρουσιάσετε κομμένο. Αυτό είναι το πιάτο μας. Κυρία Άννα μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Νομίζω θα το φτιάξουν πάρα πολύ τώρα. Νομίζω πολλοί άνθρωποι θα το φτιάξουν. Είτε για την πρωτοχρονιά. Γιατί είναι ένα εορταστικό πιάτο που γενικότερα στις γιορτές μας. Ναι. Μπορούμε να το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο και σας περιμένουμε στο καινούργιο μας κατάστημα. Θα έχουμε και πολλά εορταστικά γλυκά και φαγητά. Γιατί θα βγάλω φαγητό εορταστικό, γαλοπούλες, ρολά για κόσμο που δεν μπορεί να μαγειρέψει.
βλέπετε τη διεύθυνση, βλέπετε και τα τηλέφωνα, οπότε δεν σας λέμε πολλά. Να σημειώσω εδώ ότι τη συγκεκριμένη συνταγή που κάναμε με την κυρία Ιωάννα μπορείτε να τη δείτε στο Eventful.gr, στην στήλη συνταγές. Ευχαριστούμε πολύ, καλές γιορτές. Να είστε καλά, καλές γιορτές σε όλους. From my door, but he pretends he's saying